Τη Βασίλισσα των Εθέρων, την αυαρχίδα της Lufthansa, υποδέχτηκε σήμερα η Αθήνα σε μια εντυπωσιακή τελετή που διοργανώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Η γερμανική αεροπορική εταιρεία επέλεξε την Αθήνα για την παρουσίαση του μεγαλύτερου σε μήκος αεροσκάφου στον κόσμο, τονίζοντας τη σημασία της ελληνικής αγοράς. Το Boeing 747-800 είναι μια αναβαθμισμένη και μεγαλύτερου μήκους εκδοχή του κλασικού 747. Η ευρύχωρη καμπίνα του έχει χωρητικότητα 358 επιβατών με 8 θέσεις first class, 92 business και 258 θέσεις economy class. Στην πρώτη θέση υπάρχουν ηχομονωτικές κουρτίνες και δάπεδο. Τα καθίσματα μετατρέπονται σε κρεβάτι 2 μέτρων και υπάρχει μπαρ με ποικιλία κρασιών και σνακ. Οι επιβάτες στις πρώτες θέσεις θα βρουν στο καθίσμά τους πιτζάμες, γυναικείες και ανδρικές και ειδικό τσαντάκι καλλιντικών. Θέσεις business με το πάτημα ενός κουμπιού το κάθισμα μετατρέπεται σε κρεβάτι, ενώ στην economy class κυριαρχεί η άνεση με σημαντικά μεγαλύτερο χώρο για κάθε επιβάτη αλλά και μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Ο κάθε επιβάτης έχει την προσωπική του οθόνη που μπορεί να παρακολουθήσει ταινίες σε 8 διαφορετικές γλώσσες, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, διεθνή ραδιοφωνικά κανάλια, μπορεί να ακούσει μουσική, να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ υπάρχει και παιδικό κανάλι. Πάροντες στην παρουσίαση του Boeing 747-800 ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Κωστής Χατζηδάκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τους χώρους του αεροσκάφους. Με δεδομένη την σοβαρότατη μακροοικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η Lufthansa επιδεικνύει την εμπιστοσύνη και τη δέσμευσή της στην ελληνική αεροπορική αγορά. Με τον τουρισμό και τις αερομεταφορές να αποτελούν έννοιες συνώνυμες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Trust and confidence are back in Greece. A year of political stability has and a year of dedicated reform policy has brought back the basis to the country for economic recovery. Το νέο Boeing είναι πολύ πιο αποδοτικό σε σχέση με τα προηγούμενα αεροσκάφη και φιλικό προς το περιβάλλον.